Καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι. Είναι η μεσημεριανή σα ενημέρωση από το One Channel στην νοηματική γλώσσα. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση, καθώ έχουμε μπει στην τελική ευθεία για τι ευρωεκλογέ την ερχόμενη Κυριακή. Ο Πρωθυπουργό, σε τηλεοπτική του συνέντευξη σήμερα, επανέφερε το θέμα τη κατάθεση του πόθεν του Στέφανου Κασελάκη. Ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, από την πλευρά του, έχει προαναγγείλει ότι θα παρουσιάσει το πόθεν του κατά την αποψινή του ομιλία στη Θεσσαλονίκη. Πήρα κατά τη αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντα ότι τα κόμματα που του καταλογίζουν αλαζονία για το 41% των εθνικών εκλογών προσβάλλουν του πολίτε. Ο Πρωθυπουργό επιτέθηκε στον Στέφανο Κασελάκη για το θέμα του πόθεν έσχεστο. Θα έπρεπε να του είχε καταθέσει ήδη. Είναι καινούριο αρχηγό. Ο κάθε πρόεδρο κόμματο οφείλει όταν προσέρχεται στην, στη δημόσια ζωή να καταθέσει τα περιουσιακά στοιχεία τα δικά του και του συζύγου. Το πώ θα καταθέσει κάποιο πόθεν έσχεση, το οποίο θέλω να θυμίσω ότι είναι μια βαριά διαδικασία. Ε, αφορά όλα τα περιουσιακά στοιχεία. Ε, γίνεται γραπτό στη Βουλή μέσα από μια ομιλία στη Θεσσαλονίκη. Ε, Μπα τόσοι. Θα, θα το μοιράσει θα, 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 θα το, θα, το, θα, θα, θα το, δούμε. Κόμμα που σα κλέβετε χρήματα από το πορτοφόλι με την εσχροκέρδεια στο σούπερ μάρκετ ζητάει το πόθεν μου. Στην ομιλία μου στην Θεσσαλονίκη, παρουσιάζω όλη μου την περιουσιακή κατάσταση. Ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ προανήγγειλε πω στην απόψηνή του ομιλία θα παρουσιάσει το πόθεν του. Ενημερώνω τον Πρωθυπουργό των Ψεμάτων ότι η προθεσμία για την υποβολή του πόθεν μου είναι 1 Ιουλίου. Είναι προσωπική μου επιλογή να παρουσιάσω στου πολίτε τα πλήρη περιουσιακά μου στοιχεία πριν από τι ευρωεκλογέ. Α περιμένει λίγε ώρε ω την ομιλία τη Θεσσαλονίκη. Η βραδιά θα έχει εκπλήξει και για τον ίδιο. Ομιλία στη Θεσσαλονίκη έχει απόψε και ο Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίο εμφανίστηκε αισιόδοξο ότι το Πασόκ το βράδυ τη 1η Ιουνίου θα βρίσκεται στην όχθη των νικητών. Στρατηγικό μου στόχο είναι μια σύγχρονη και ισχυρή κεντροαριστερά που θα είναι η αυριανή κυβέρνηση στον τόπο. Δεν έχουμε άλλο χρόνο για χάσιμο, ούτε την πολυτέλεια πειραματισμών που έχουν στοιχήσει στο παρελθόν. Δηλαδή, ο κόσμο ότι ε, αυτή η δύναμη, διότι οι ευρωβουλευτέ, οι παραπάνω ευρωβουλευτέ που θα δώσει το ΚΚΕ το παραπάνω ποσοστό, είναι δύναμη που θα γυρίσει την άλλη μέρα στον ίδιο. Φake news χαρακτήρισε ο Αλέξη Χαρίτση στα σενάρια που θέλουν Πασόκ και Νέα Αριστερά να έχουν συμφωνήσει συμπόρευση, εκτιμώντα ωστόσο ότι θα υπάρξουν εξελίξει μετά τι ευρωεκλογέ. Και η ηγεσία του Πασόκ, όπω και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, είναι μέρο του προβλήματο αυτή τη στιγμή. Δεν είναι μέρο τη λύση για να μπορέσει να υπάρξει μια σοβαρή, μαχητική, αξιόπιστη, πιστική απάντηση στη μονοκρατορία της δεξιά του κ. Μητσοτάκη. Δεν είναι η λύση ούτε το lifestyle του κ. Κασελάκη, ούτε η αναπαλαίωση ενός του, παλαιού Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για έναν πολίτη να στείλει μηνύματα η εκλογική μάχη της επόμενης Κυριακής και να στείλει επιτέλους και 21 ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Βουλή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που δεν θα τροπιάζουν τη χώρα. Οι πολιτικοί αρχηγοί διανύουν πλέον το τελευταίο μήλι πριν από την Ευρωκάλπη τη ερχόμενη Κυριακή. Στη φυλακή επιστρέφει ο άλλοτε αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος, με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, που ακυρώνει το πρωτόδικο με βάση το οποίο αποφυλακίστηκε ο κατηγορούμενος για διεύθυνση εγκληματική οργάνωση. Το αρμόδιο συμβούλιο που εξέτασε την έφεση κατά τη απόφαση του πρωτοδίκω καταδικασθέντα επικεφαλή τη Χρυσή Αυγή έκρινε πω δεν συντρέχουν οι προποθέσει του νόμου ώστε να βρίσκεται εκτό φυλακή. Σύμφωνα με πληροφορίε, σε αντίθεση με το Συμβούλιο Πλημελιωδικών τη Λαμία, οι δικαστέ του Συμβουλίου Εφετών κατέληξαν ότι ο Νίκο δεν έχει μεταμεληθεί, αντιθέτω μένει στι προηγούμενε απόψει του στο μέτωπο του καιρού θα περάσουμε, καθώ το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά. Οι παραλίε πλημμυρίζουν με κόσμο, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει να κορυφώνεται η θερμή εισβολή σε συνδυασμό και με αφρικανική σκόνη. Πόλει πέφτουν να αγοράσουν και να συντηρήσουν τα κλιματιστικά που ήδη έχουν, μια διαδικασία απαραίτητη για την προστασία τη υγεία. Το πρώτο ισχυρό κύμα ζέστη του καλοκαιριού οδήγησε τον κόσμο στι παραλίε. Ανάσα τροσιά, δίπλα στη θάλασσα, βρήκαν οικογένειε και μικρά παιδιά αλλά και οι τουρίστε. Σήμερα, εγώ πρώτη μέρα ήρθα γιατί κάπω αρχίσαν οι ζέστε, όντω. Ήταν πάρα πολύ ωραία η θάλασσα, δεν το περίμενα. Τώρα που είναι το καλοκαίρι, είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό. Που περιμέναμε πώ και πώ, γιατί μα αρέσει πολύ η θάλασσα. Λοιπόν, οι ζέστε ήρθαν ο Ιδράργυρος έφτασε τοπικά ακόμα και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Αυτή η θερμή εισβολή που θα συνοδεύεται και από σκόνη από την Αφρική σε αρκετά ψηλέ συγκεντρώσει, κυρίως όμως τα κεντρικά και τα νότια της χώρας. Εκεί θα περιοριστεί η ορατότητα και θα έχουμε μια σχετική θολούρα στην ατμόσφαιρα. Μέχρι και την Τετάρτη οι θερμοκρασίες θα κινηθούν σε υψηλά επίπεδα στην Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Κοπαίδα, τμήματα της Φθιώτιδας, τη Δυτική Αττική, την Αργολίδα, την Κορυθία, τη Λαγκονία και ίσως περιοχές της Ετωλοακαρνανίας. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμού Κελσίου. Παρά την υψηλή θερμοκρασία εκδρομή από κάθε γωνιά του πλανήτη περιμένουν υπομονετικά στη σειρά προκειμένου να κόψουν εισιτήριο για να απολαύσουν τη βόλτα του στην Ακρόπολη. Απαραίτητο εξοπλισμό, το καπέλο και το νερό. Βουτιέ δροσιά απόλαυσαν και η Θεσσαλονίκη σε κοντινέ παραλίε στην πόλη. Είναι 12 το μεσημέρι και δεν υπάρχει ούτε δείγμα άδεια ξαπλώστρα. Οι Θεσσαλονίκη και σήμερα επέλεξαν κοντινέ παραλίε τη Θεσσαλονίκη για να αποφύγουν με αυτόν τον τρόπο και την επιστροφή. Έχει πολύ ζεστό, ξεκίνησε καλοκαίρι πολύ δυνατά ε, και εύχομαι να πάμε έτσι για να εφραστεί και ο κόσμο τη θάλασσα στο Δήμο Θερμαϊκού. Ήρθαμε και εμεί στην παραλία να δροσιστούμε. Εδώ είναι ένα πολύ ωραίο περιβάλλον, είναι κοντά στην πόλη μα και είπαμε να έρθουμε για μια βουτιά. Σιγά σιγά επειδή και ο καιρός βοηθάει όπως είπατε έχει ανέβει οι θερμοκρασίες και ήθελε ο κόσμος να βγει κοντά στη θάλασσα να διασκεδάσει, να πιει ένα τσίπουρο, να κάνει ένα μπάνιο. Τα δείγματα είναι θετικά, τουλάχιστον Σαββατοκύριακο. Και ευελπιστούμε σε μια άνοδο. Όσοι δεν κατάφεραν να πάνε σε κοντινέ παραλίε, έμειναν σπίτι και απόλαυσαν τη δροσιά του κλιματιστικού. Ειδικά τώρα με τι υψηλέ θερμοκρασίε, είναι πάρα πολύ απαραίτητο. Από πέμπτη και έπειτα θα υποχωρήσει κάπως ο υδράργυρος και η αφρικανική σκόνη, ωστόσο οι θερμοκρασίες μέχρι τα τέλη της εβδομάδας δεν θα πέσουν ιδιαίτερα. Θα κρατηθούν στα επίπεδα των 32 με 35 βαθμών Κελσίου. Εδώ κυρίε και κύριοι, το δελτίο μα στην νοηματική γλώσσα ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η οικονομική σα ενημέρωση από τον Οικονομικό Ταχυδρόμο με τον Γιώργο Παπά.